Ένα, δύο, ναι, ανεβοκατεβαίνει. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του nstv.gr. Είμαι ο Ανδρέας Λεκάκης και είναι η εκπομπή πρώτος σκόρερ. Αρχίσαμε λίγο καθυστερημένα σήμερα λόγω ενός μικρού τεχνικού προβλήματος. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αρχίσαμε μισή ώρα αργότερα. Ωστόσο, είμαστε εδώ παρέα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε όπως κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη 5 με 7. Την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, της εβδομάδας και γενικότερα ό,τι κινείται στον χώρο του αθλητισμού. Σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά θέματα. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική στην Super League σήμερα με τα περισσότερα παιχνίδια του κυρίως πιάτο της αγωνιστικής και αύριο. Έχουμε να σχολιάσουμε τις χειμερινές μεταγραφές, τις κινήσεις που έκαναν οι ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, το οποίο ολοκληρώθηκε προχθές, την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου. Έγιναν κάποιες αξιοσημείωτες κινήσεις, περισσότερο στο εξωτερικό, αλλά και στην χώρα μας. Θα τις δούμε μαζί παρέα. Έχουμε να μιλήσουμε για εθνική, για μπάσκετ. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αύριο, που θα κρίνει πάρα πολλά όσον αφορά την πρωτιά στον, και την κατάταξη γενικότερα στον όμιλο του Ολυμπιακού στο Top 16. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια και θα ξεκινήσουμε, καθώς έχουμε χάσει και αρκετό χρόνο ήδη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται 4 παιχνίδια για την 22η αγωνιστική της Super League. Πρώτα να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. 2 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν, παιχνίδια που άρχισαν στις 3 η ώρα και ολοκληρώθηκαν πριν περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω. Κέρκυρα Λεβαδιακός Ιρθισόπαλη 0-0 και Πανετολικός Εργοτέλης 4-0, μια μεγάλη νίκη, ευρεία νίκη με μεγάλο σκορ, με μεγάλη διαφορά για τον Πανετολικό. Ένας Πανετολικός ο οποίος μετά από το διπλό που πήρε στο γήπεδο της Τούμπας επί του ΠΑΟΚ, και θα επιστρέψουμε και στην συνέχεια σε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συνεχίζει την ανωδική την πορεία στην Super League. Είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής χρονιάς. Το αποδεικνύει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Θέλει να πλασαριστεί στην πρώτη πεντάδα. Αυτή τη στιγμή είναι και στην τέταρτη θέση με 38 βαθμούς. Και φυσικά η διαφορά δυναμικότητας απέναντι στην Εργοτέλη είναι χαόδης. Ο Εργοτέλης άλλωστε μια ομάδα η οποία ενισχύθηκε μεν στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά είναι ακόμη στην επικίνδυνη ζώνη και μάλιστα είναι και από τα πρώτα φαβορί για να υποβιβαστεί, να ακολουθήσει την ήδη υποβιβασμένη νίκη Βόλου και τις άλλες τρεις ομάδες που θα, και τις άλλες δύο ομάδες που θα πέσουν στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν.
Μιας και αναφερθήκαμε στην Νίκη Βόλου, να πούμε ότι το παιχνίδι κόντρα στο Παναθηναϊκό φυσικά δεν έγινε, αφού η ομάδα της Θεσσαλίας έχει αποχωρήσει προπολού από το πρωτάθλημα της Super League. Επομένως, το παιχνίδι κατοχυρώθηκε για τον Παναθηναϊκό στα χαρτιά με 3-0, όπως κατοχυρώνεται υπέρ κάθε ομάδας που αγωνίζεται, που έχει το πρόγραμμα να αντιμετωπίσει την Νίκη Βόλου εδώ και μερικές εβδομάδες. Επομένως, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτή τη φορά, αυτή την αγωνιστική, η ομάδα που πήρε εύκολα και ξεκούραστα 3 πόντους στο σακούλι και ανεβαίνει στους 46 ο Παναθηναϊκός με αυτό το τρίποντο, το εύκολο και ακούραστο τρίποντο, πιάνοντας τον ΠΑΟΚ, με παιχνίδι λιγότερο φυσικά ο ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια που εξελίσσονται αυτή την ώρα είναι 4, όπως είπαμε. Σκόντα Ξάνθη Πανιώνιος στα Πηγάδια, και μάλιστα θα υπάρχει και ζωντανή ενημέρωση για αυτά τα 4 παιχνίδια όσο διαρκεί και η εκπομπή μας, μέχρι τις 7 δηλαδή. Σκόντα Ξάνθη Πανιώνιος λοιπόν στα Πηγάδια, που αυτή τη στιγμή το σκόρ είναι 0-1 υπέρ του Πανιωνίου, της ομάδας εδώ της πόλης, της Νέας Μύρνης. Πανιώνιος ο οποίος κάνει την δική του προσπάθεια για να σώσει για άλλη μια χρονιά, να σωθεί και να παραμείνει στην Super League. Αστέρας Τρίπολης Πλατανιάς στην Αρκαδική πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή είναι στο 0-0. Τα παιχνίδια πλησιάζουν σε λίγο, έχουν περάσει λίγο το 20 λεπτό και πλησιάζουν στο μισάωρο. ΠΑΣ Γιάννενα Βέρεια στους Ζωσιμάδες είναι ήδη 3-0. Καταιγιστικός ΠΑΣ Γιάννενα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση και για τους σκόρερ και όλα αναλυτικά. Και η μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής, σε ένα παιχνίδι το οποίο κανείς δεν ήξερε μέχρι και σήμερα το πρωί αν θα γίνει, λόγω του ότι κάθε παιχνίδι μάλλον του Όφη από εδώ και πέρα είναι στον αέρα, λόγω της δυσμενής οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η κριτική ομάδα. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν που κανείς δεν ήξερε αν θα γίνει και ορίστηκε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, αφού η κριτική ομάδα πλήρωσε τα οφειλόμενα στους Χόρχε και Ζόρντι Λόπεθ, τους πρώην παίκτες της. Ο Όφη προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στο γήπεδο του Ηρακλείου, και είναι η μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής. Βέβαια υπάρχει ακόμη πάρα πολύ χρόνος για να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια, τα οποία ξεκίνησαν στις 5 και 4, επαναλαμβάνω. Ωστόσο, είναι ένα δείγμα το ότι ο ΠΑΟΚ μόνο εύκολο έργο δεν θα έχει, και ας παίζει με τον Όφη, ο οποίος ουσιαστικά δεν γνωρίζει αν θα υπάρχει αύριο στην ομάδα. Κανένας δεν το γνωρίζει αυτό και ήδη μετράει πάρα πολλές αποχωρήσεις και πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως, Ξάνθη Πανιώνιος 0-1, ΠΑΣ Γιάννενα Βέρεια 3-0, Αστέρας Πλατανιάς 0-0 και Όφη ΠΑΟΚ 1-0 στα παιχνίδια που πλησιάζουν το 25ο λεπτό. Σήμερα το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προέρχεται από την περιπετειώδη νίκη στη Βέρεια με 2-0 και μια νίκη που του επέτρεψε να αυξήσει τη διαφορά του από τον ΠΑΟΚ στους 5 βαθμούς. Και θα περιμένει νέο στραβοπάτημα του δικεφάλου του Βορρά σήμερα στην Κρήτη, και σε συνδυασμό με τυχόν δική του νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρομήτου, να πάει με την μεγαλύτερη δυνατή διαφορά στο ντέρμπι της Τούμπας που έρχεται. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Και να πούμε ότι με το παιχνίδι Πανθρακικός Καλονί, το 22η αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται αύριο, για να πάμε πλέον στην 23η αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, που έχει το πολύ μεγάλο ντέρμπι, δεσπόζει το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Που ξέρω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Bayern, η οποία μόνο καλά δεν έχει μπει μέσα στο 2015. Μετράει ήδη μία ήττα και μία ισοπαλία. Θα τα πούμε αυτά και στην συνέχεια, όταν θα δούμε τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά βέβαια η Bayern δεν έχει αντίπαλο φέτος στην Γερμανία, τουλάχιστον στο πρώτο μισό αυτό έδειξε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν δραματικά τα πράγματα στο δεύτερο μισό της Bundesliga, αλλά είναι το αδιαφιλονίκιο και το φαβορί για άλλο ένα πρωτάθλημα.
Μετά από τραγικό λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ και ασυνοησία του Κατσικά με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Γλύκο, ήρθε το γκολ του Όφη, το οποίο το πέτυχε ο Τζόρτζ, και παραμένει μέχρι στιγμής αυτό το 1-0 για τους κριτικούς στο Ηράκλειο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος προέρχεται από ένα πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα, την ήττα μέσα στην Τούμπα από τον Πανετολικό με 1-2, και μάλιστα στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού ήρθε το γκολ για τον Πανετολικό από τον Άλβες. Πραγματικά στην εκπνοή του παιχνιδιού, ένα αποτέλεσμα που πυροδότησε ξανά εντάσεις στο περιβάλλον του δικεφάλου του Βορρά. Ξανά οι παίκτες άκουσαν τα σχολιανά τους από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ξανά τα έβαλαν με τον Δημήτρη Σαλπικίδη, ο οποίος είναι το εξελαστήριο θύμα και ο αποδιοπομπαίος τράγος ως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξανά υπάρχει δυσφορία για τον Ιβάν Σαββίδη, για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, για τον προπονητή. Όταν μια ομάδα χάνει, φταίνε τα πάντα. Είναι γεγονός ωστόσο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, ότι ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη του, μετά το διπλό που πήρε στο Γιώργος Καρισκάκης, είναι πραγματικά μια αγνώριστη ομάδα. Έχει δεχθεί 3 γκολ στην Τρίπολη, 3 γκολ στα Γιάννενα, 4 γκολ στην Ξάνθη. Έχασε την προηγούμενη αγωνιστική τώρα από τον Πανετολικό μέσα στην Τούμπα. Γενικότερα, από εκεί που πολλοί τον έχρισαν ίσως φαβορεί για τον τίτλο μετά το διπλό του ο Γιώργος Καρισκάκης, ίσως αυτή η ταμπέλα του φαβορεί να έχει γονατίσει τον ΠΑΟΚ και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε συνθήκες τόσο υψηλού ανταγωνισμού. Είναι κάτι που θα το δούμε. Ακόμη έχουμε αρκετές αγωνιστικές μέχρι να ολοκληρωθεί η αγωνιστική σεζόν της Super League. Να πούμε ότι ο σκόρερ του Πανιωνίου στο μάτς της Ξάνθης είναι ο Τάσος Μπακασέτα. Στο 12ο λεπτό ο Πανιώνιος με τον γκολ του Μπακασέτα προηγείται 1-0 της Ξάνθης. Στην Αρκαδία παραμένει το Αστέρας Πλατανιάς 0-0, ενώ ο Πας Γιάννενα έχει σκοράρει στο 8 με τον Τσουκαλά, στο 15 με τον Μανιά και στο 18 με τον Τζιμόπουλο. 3 γκολ σε διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών για τον Πας Γιάννενα επί της Βέρειας, που όλα δείχνουν ότι οι πυρώτες θα πάρουν μια εύκολη νίκη επί της ομάδας της Ημαθίας. Λέγαμε λοιπόν, μια και είπαμε για τη Βέρεια και για τον Ολυμπιακό πριν, ο οποίος δεν πέρασε και ένα τόσο εύκολο απόγευμα στην Βέρεια πριν από λίγα βράδια. Νίκησε 2-0 την ομάδα της Ημαθίας σε ένα παιχνίδι που συζητήθηκε πάρα πολύ και για τις υποδείξεις του διαιτητή, του κύριου Ιωαννίδη, για την απόφασή του να αφήσει από το 11ο-12ο μόλις λεπτό την Βέρεια με 10 παίχτες, και μια Βέρεια η οποία τελικά τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίχτες. Συζητήθηκε για τις αποφάσεις του Ιωαννίδη. Όχι μόνο η Βέρεια έχει παράπονα, και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για πέναλτι στον Ελαμπτελαουή που δεν δόθηκε. Γενικότερα για αρκετές φάσεις. Ήταν ένα παιχνίδι που συζητήθηκε αρκετά και πυροδότησε εντάσεις, μια εβδομάδα μάλιστα και πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Υπήρχαν αψιμαχίες και λογομαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών, τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στην Φυσούνα. Βγήκαν στη δημοσιότητα επεισόδια, φραστικά επεισόδια του Καλτσά, του παίκτη Βέρειας, ο οποίος θα ανήκει από του χρόνου στον Παναθηναϊκό, τόσο με τον γενικό αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Σάββα Θεοδωρίδη, όσο και με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Γιάννη Μανιάτη. Γενικότερα επεισοδιακό παιχνίδι, το οποίο το πήρε ο Ολυμπιακός με γκολ του Μήτρογλου και του Ντοσεβί. Αυτή η νίκη επέτρεψε τον Ολυμπιακό να φύγει στο συν 5 από τον ΠΑΟΚ. Μια διαφορά η οποία ακόμη δεν του εξασφαλίζει τίποτα. Έχουμε και το παιχνίδι, το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου στις 7.30. Ωστόσο, αν σκεφτεί κανείς μάλλον ότι ο Ολυμπιακός πριν από 2 μήνες ήταν στο μείον 5 από τον ΠΑΟΚ και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να πάει στο συν 5, επιβεβαιώνει και αυτό που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ και για το ότι τον λυγίζει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό δείχνει η ταμπέλα του φαβορί, και όλα αυτά που λέγονταν ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, με το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε, είναι ίσως πιο έτοιμος από ποτέ να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια. Αλλά επίσης δείχνει και την αποφασιστικότητα των παιχτών του Βίτορ Περέιρα, του Ολυμπιακού, μετά από την ήττα
από τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Καρισκάκης, την αποφασιστικότητα που έχουν βγάλει στα περισσότερα παιχνίδια. Και φυσικά σε αυτό έχει συμβάλει και η αλλαγή προπονητή. Τα έχουμε πει, είναι πολύ γνωστά και για τις αλλαγές που έχει φέρει ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει μόνο νίκες στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και αν σκεφτεί κανείς όλα αυτά, θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα και της σημερινής ημέρας, της 22ης αγωνιστικής. Καταλαβαίνει κανείς ότι το ερχόμενο ντέρμπι στην Τούμπα σε 4 μέρες αναμένεται πιο καυτό από ποτέ. Ευχή δική μου και όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων και όσων ασχολούνται με το χώρο του ποδοσφαίρου είναι να γίνει πάνω απ' όλα παιχνίδι, γιατί έχουμε καταντήσει να ευχόμαστε αυτό που σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη είναι αυτονόητο. Έχουμε καταντήσει να ευχόμαστε στην Ελλάδα αυτό, να γίνει παιχνίδι, να μην επαναληφθούν τα περσινά πάρα πολύ άσχημα γεγονότα στο παιχνίδι του Κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες και πάλι. Το άσχημο σε αυτή την περίπτωση, και έχουμε ξανατοποθετηθεί για αυτό το γεγονός, είναι ότι η αντιπαλότητα αυτή του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που έχει κορυφωθεί θα λέγαμε τα τελευταία 1-2 χρόνια λόγω και της αποδυνάμωσης του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και της ενδυνάμωσης κάπως περισσότερο του ΠΑΟΚ, έχει μεταφερθεί και στους ποδοσφαιριστές, και αυτό κάποιος το έβλεπε πάρα πολύ ξεκάθαρα στο παιχνίδι, στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου που έγινε πέρσι στο γήπεδο της Τούμπας, το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0, ένα παιχνίδι το οποίο συζητήθηκε για πάρα πολύ καιρό και ακόμα συζητιέται μετά από την διεξαγωγή του με όλα αυτά που έγιναν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Βλέπει κανείς λοιπόν, είδαμε και τότε τις αψιμαχίες του Τζαβέλα με τον Μανιάτη, τον Κατσουράν με τον Μανιάτη. Έχει περάσει και στους ποδοσφαιριστές και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων, και αυτό είναι κάτι που μόνο καλό δεν μπορεί να κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, που όλοι θέλουμε να είναι κάπως πιο όμορφο και κάπως πιο φωτεινό. Μακάρι να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να δούμε παιχνίδι πάνω απ' όλα και να μην δούμε πρωταγωνιστές για ακόμη μια φορά τους φιλάθλους. Οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια, είναι sold out το παιχνίδι ήδη, μέσα σε λίγο καιρό έφυγαν όλα τα εισιτήρια αυτά που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο πρόεδρος της Super League, ο Γιώργος Μποροβίλος, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο παιχνίδι υψηλής επικινδυνότητας. Δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε μαζί του, δυστυχώς. Με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρσι στο παιχνίδι του Κυπέλλου, δεν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει αλλιώς το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν βοηθάνε και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον των δύο ομάδων. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν, εκδίδουν ανακοινώσεις. Οι πρόεδροι των δύο ομάδων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαβίδης, βρίσκονται σε πόλεμο εντός εισαγωγικών με ανταλλαγές ανακοινώσεων, δηλώσεων και όλη αυτή η γνωστή ιστορία που γίνεται το τελευταίο διάστημα και έχει θύμα μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο και κανέναν άλλον. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ας ελπίσουμε όταν θα τα πούμε ξανά εδώ από αυτή την εκπομπή την επόμενη Τετάρτη, να σχολιάσουμε ένα παιχνίδι πολύ όμορφο, να σχολιάσουμε το παιχνίδι και όχι τα επεισόδια που θα γίνουν. Επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το παιχνίδι που ξεχωρίζει από την επόμενη αγωνιστική, την 23η, και θα κρίνει πάρα πολλά, ίσως και τα πάντα, ανάλογα την εξέλιξή του στην πορεία αυτή του πρωταθλήματός μας, την ερχόμενη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 7:30.
Το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ έχει γίνει 2-0. Η έκπληξη συνεχίζεται και μάλιστα έχει πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στην Κρήτη. Με έναν υποδιάλυση ουσιαστικά Όφη, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω σκορ με 2-0. Εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Λαμπρόπουλου. Όφη που, όπως διαβάζω εδώ, διαμαρτύρεται και για ακόμη ένα πέναλτι, το οποίο από ό,τι δείξαν τα replay ήταν πέναλτι που έκανε το νέο μεταγραφικό παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Ρικάρντο Κώστα. Έτσι όπως έχει μπει ο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι με τον Όφη, θυμίζει έντονα τις κάκιστες εκτός έδρας εμφανίσεις του με Αστέρα, με Ξάνθη, με Γιάννενα. Και πλέον, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο παιχνίδι, το οποίο σιγά σιγά οδεύει προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμη μία ήττα, η οποία αυτή τη φορά θα είναι η πιο ντροπιαστική της φετινής σεζόν. Μία ήττα η οποία ίσως θα φέρει, όχι ίσως, σίγουρα θα φέρει ακόμη περισσότερη γκρίνια. Και θα έχει έρθει και την πιο λάθος στιγμή. Δεν θα υπάρχει πιο λάθος στιγμή. Λίγες μέρες πριν από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δηλώνει ότι έχει στόχο το πρωτάθλημα, αλλά χάνει αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια, αυτό δεν το έχει χάσει ακόμη, απλά είναι στο 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι το λήξη του παιχνιδιού. Ενώ θα έλα στο Ξάνθη Πανιώνιος και στο Αστέρας Πλατανιάς δεν υπάρχει εξέλιξη. Εξέλιξη υπάρχει στο ΠΑΣ Γιάννενα Βέρεια. Ήταν 3-0 και έγινε 4-0 λίγο πριν τώρα την λήξη του ημιχρόνου. Ξανά με δεύτερο γκολ του Τζιμόπουλου στο 35ο λεπτό. ΠΑΣ Γιάννενα Βέρεια 4-0. Οι Γιαννιώτες παίρνουν μια εύκολη νίκη. Υπενθυμίζω, Ολυμπιακός Ατρόμητος σήμερα στις 7.30 και αύριο Παθρακικός Καλονί για να ολοκληρωθεί η 22η αγωνιστική της Super League. Είχαμε και δηλώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κύριου Κοντονή, του νέου Υφυπουργού Αθλητισμού, αφού εδώ και λίγες μέρες έχουμε και νέα κυβέρνηση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναλαμβάνει τα ηνία πλέον. Σίγουρα το ότι έχει εκλεγεί νέο κυβερνητικό σχήμα και το ότι έχουν υπάρξει αλλαγές στις υπουργικές θέσεις σημαίνει ότι θα υπάρξουν αλλαγές, κάποιες αλλαγές και στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ο κύριος Κοντονής έκανε κάποιες πρώτες δηλώσεις. Το σημαντικότερο που είπε είναι ότι προσανατολίζονται στο να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες, ούτε καν 16 που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Είναι άλλωστε ήδη αποφασισμένο ότι φέτος πέφτουν 4 ομάδες και από την Super League και ανεβαίνουν 2 από την Football League. Επομένως θα έχουμε 16 ομάδες και πάλι στο πρωτάθλημα, στην πρώτη εθνική, όπως είχαμε μέχρι και τη σεζόν 12-13. Και σύμφωνα με δηλώσεις του κύριου Κοντονή, στόχος είναι οι 14 ομάδες στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε και πιο ανταγωνιστικό να γίνει. Θυμάστε, τελευταία φορά που είχαμε 14 ομάδες στο πρωτάθλημα ήταν Α' Εθνική ακόμη, ήταν σεζόν 2001-2002. Άλλα χρόνια φυσικά, καμία σχέση με τώρα, και οι ομάδες οι περισσότερες δεν αντιμετώπιζαν αυτές τις οικονομικές δυσκολίες ως συνέπειες της κρίσης που υπάρχει στη χώρα μας. Αλλά ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε ουσιαστικά στην τελευταία αγωνιστική, μάλλον για να το πούμε καλύτερα την πρώτη τελευταία, με εκείνο το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 4-3, ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Σε ένα πολύ όμορφο σε εξέλιξη πρωτάθλημα. Αφενός λοιπόν, για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να μειωθούν οι ομάδες σε 14 από 18 που είναι τώρα, με μια ενδιάμεση τάση στις 16 που θα έχουμε από του χρόνου, και αφετέρου να μην υπάρχουν τα φαινόμενα που υπάρχουν φέτος, όπως το παράδειγμα της νίκης Βόλου, ας πούμε, η οποία δεν πληρεί πλέον τις προδιαγραφές για να συνεχίσει στην Super League. Έχει βυθιστεί στα οικονομικά προβλήματα. Έχουν βγει κάποιοι και είπαν ότι οι ομάδες που αδυνατούν στα μέσα της χρονιάς να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα δεν θα έπρεπε να έχουν συμμετάσχει εξ αρχής. Και η καμπάνα χτυπάει φυσικά και για τον Όφη, ο οποίος δεν ξέρει καν αν θα παίξει το επόμενο παιχνίδι, αν θα το ορίσει η Super League το επόμενο παιχνίδι, λόγω των διάφορων χρεών που έχει και σε πρώην ποδοσφαιριστές του. Και για να μην υπάρχουν λοιπόν αυτά τα φαινόμενα, πιστεύω είναι καλύτερα ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων για την Ελλάδα. Πιστεύω είναι το καλύτερο, γιατί εδώ η Γερμανία έχει 18 ομάδες. Να έχουμε και εμείς όσες ομάδες έχει η Γερμανία, δεν είναι το ίδιο επίπεδο, δεν είναι οι ίδιες αντιστοιχίες.
Διαφορές βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές και στο εξωτερικό, ας πούμε και στην Αγγλία που υπάρχουν 20 ομάδες και στην Ιταλία που υπάρχουν 20 ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πολύ πιο χαμηλής δυναμικότητας και φαίνεται αυτό. Ωστόσο, άλλο να μιλάμε για τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και άλλο για την Super League, η οποία δεν έχει ανάγκη τόσες πολλές ομάδες στην πρώτη κατηγορία, πιστεύω, και το έχουν δει εκεί οι άνθρωποι στο Υπουργείο. Και είναι κάτι που πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Να ενημερώσουμε ότι η Ξάνθη σοφάρισε τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος είχε προηγηθεί με τον γκολ του Μπακασέτα νωρίς, στο 12ο λεπτό. Και η Ξάνθη, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στο 43 με τον Καπετάνο, ισοφαρίζει σε 1-1. Αυτά και με αυτά έγινε και πριν λίγες μέρες και η κλήρωση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Η κληρωτήδα έβγαλε ένα ζευγάρι φωτιά, Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ. Δύο ομάδες που μετά και τον αποκλεισμό των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, πολλοί τις περίμεναν στον τελικό. Αλλά η κληρωτήδα είχε άλλα κέφια και όρισε τα παιχνίδια αυτά να γίνουν διπλά, μάλιστα, στην φάση των προημιτελικών. Επομένως, Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι το ζευγάρι που περιμένουν όλοι να δουν στα προημιτελικά, στη φάση των 8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 11 Φεβρουαρίου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και η ρεβάνς θα γίνει στις αρχές του Μάρτη, 3, 4 ή 5, δεν έχει οριστεί ακόμη, Μαρτίου, στο ΟΑΚΑ. Δύο μάτς φωτιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ 2 χρόνια ακριβώς, τελευταία φορά να αντιμετώπισε για το πρωτάθλημα της σεζόν 2012-2013 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Άλλωστε, εκείνη τη σεζόν ήταν η σεζόν που η ΑΕΚ υποβιβάστηκε. Στην επόμενη εκπομπή, στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό το ζευγάρι, κυρίως τα παιχνίδια για το κύπελο, αφού για το κύπελο θα αναμετρηθούν, να δούμε τι έχουν κάνει, να τα δούμε όλα αναλυτικά, να κάνουμε μια αναδρομή έτσι στο παρελθόν, στις μεγάλες συναντήσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο κύπελο Ελλάδος, με αποκορύφωμα φυσικά τον τελικό του 2009, ένα παιχνίδι το οποίο ίσως να είναι και το καλύτερο όλων των εποχών που έχει παιχτεί σε ελληνικό γήπεδο μεταξύ ελληνικών ομάδων. Όπως είναι φυσικό, λοιπόν, αυτό το ζευγάρι επισκιάζει τα άλλα τρία, τα οποία έχουν και αυτά όμως πολύ ενδιαφέρον. Ο Ηρακλής κληρώθηκε με τον Πανιόνιο, μια ιστορική μονομαχία, δύο πολύ ιστορικές ομάδες με τεράστια ιστορία. Ο Ηρακλής δυστυχώς αγωνίζεται στην Football League, ωστόσο έχει όλα τα φόντα να ανέβει και να βρίσκεται στην Super League του χρόνου. Και ο Πανιόνιος κάνει τη δική του προσπάθεια να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται στους 8 του Κυπέλλου και θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο Όφη, με τα τόσα πολλά προβλήματα, είναι στα προημιτελικά. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι το αξιοσημείωτο φέτος με το κύπελο είναι ότι έχουν αποκλειστεί πολλές ομάδες από τις λεγόμενες ισχυρές, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος από τη φάση των ομίλων κιόλας, ο Αστέρας, και συνεχίζουν ομάδες που θεωρητικά πιο αδύναμες, ομάδες από την Football League και ομάδες που πασχίζουν για τη σωτηρία τους στην Super League. Τέτοιες είναι ο Πανιόνιος και ο Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ξάνθη σε ένα παιχνίδι που έχει φαβορεί, αλλά όταν μιλάμε για κύπελο, την Ξάνθη, αλλά όταν μιλάμε για κύπελο όλα είναι πιθανά.
Και μια αναμέτρηση μεταξύ ομάδων της Football League, Χανιά Απόλλων Σμύρνης. Τα Χανιά πήραν μια δραματική πρόκριση μέσα στους ομάδες κόντρα στον ΠΑΣ. Ήμασταν εδώ στην εκπομπή την προηγούμενη Τετάρτη που είχαμε ζωντανή ενημέρωση για το παιχνίδι, το οποίο σας είχα πει ότι πήγαινε στην παράταση. Τελικά κατάφερε η κριτική ομάδα και πέρασε τον ΠΑΣ Γιάννενα, όταν την είχαν όλοι ξεγραμμένη μετά το αποτέλεσμα και του πρώτου παιχνιδιού. Επομένως, μία ομάδα της Football League, είτε τα Χανιά είτε το Απόλλων, οπωσδήποτε θα είναι στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος, και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Το κύπελλο, που σε άλλες χώρες, ειδικότερα στην Αγγλία, είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, φέτος αυτό το βλέπουμε και στην χώρα μας. Περιμένουμε τα ζευγάρια των προημιτελικών με ιδιαίτερη αγωνία. Χανιά Απόλλων Σμύρνης, Ηρακλής Πανιώνιος, Όφη Ξάνθη και το πολύ μεγάλο ζευγάρι που ξεχωρίζει από τη φάση αυτή, Ολυμπιακός ΑΕΚ. ΠΑΟΚ, ο Ρικάρτο Κώστα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ που έκανε και τον ντεμπούτο του κόντρα στον Πανετολικό, έχει υποπέσει στο πέναλτι το οποίο έκανε ο Όφη το 2-0 και έχει κάνει παράβαση που δεν δόθηκε από τον διαιτητή μέσα στην περιοχή ξανά πριν γίνει το 2-0. Αν μη τι άλλο, πολύ κακό ξεκίνημα για τον Πορτογάλο διεθνή στη νέα του αυτή περιπέτεια μετά σπρώμα του ΠΑΟΚ.
είπαμε, θα πούμε για τις μεταγραφές που έγιναν, μιας και έχει ολοκληρωθεί το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι. Εξέπνευσε η διορία όλων των ομάδων την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, προχθές δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Έχουμε πει άλλωστε και για κάποιες κινήσεις από τις έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Ξεκινώντας από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος προχώρησε σε δύο προσθήκες αυτόν τον χειμώνα και επιπλέον καθάρισε και το ρόστερ του από κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολόγισε, δίνοντάς τους είτε δανεικούς είτε λύνοντάς τους το συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο ποδοσφαιριστές, πήρε τον Φράνκο Χάρα από την Μπενφίκα. Είχαμε πει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στην προηγούμενη εκπομπή, ο οποίος είχε αποκτηθεί από την Μπενφίκα το 2011, είχε δοθεί δανεικός σε κάποιες ομάδες της Αργεντινής. Δεν υπολογιζόταν για την βασική ομάδα των ετών της Λισαβόνας και δόθηκε στον Ολυμπιακό. Η είδηση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή προέκυψε σήμερα ότι δεν δηλώθηκε για τη λίστα του Europa League για τα δύο παιχνίδια με την Ουκρανική Ντνίπρο. Επομένως, ο Χάρα προς το παρόν θα ενισχύει τον Ολυμπιακό μόνο στα παιχνίδια εντός συνόρων. Έχει ήδη κάνει ντεμπούτο με τον Τύρναβο και έπαιξε και κάποια λεπτά στο τέλος του αγώνα και κόντρα στην Βέρεια. Η μία μεταγραφή ήταν ο Χάρα για τους πρωταθλητές και η άλλη ο Φελίπε Σαντάνα, και για αυτόν είχαμε μιλήσει. Ο Σαντάνα, ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Έψαχνε, είχαμε πει, ο Ολυμπιακός έψαχνε κεντρικό αμυντικό όλο τον Γενάρη. Ήταν σε συζητήσεις, προχωρημένες συζητήσεις με τον Νέτο, τον Λουίς Νέτο της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος μάλιστα δεν είχε όμως συμμετοχή. Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League. Η Zenit καθυστερούσε την μεταγραφή καθώς θέλει να βρει το αντικαταστάτη. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να περιμένει και στο Άψε Σβίσε ήρθε σε συμφωνία με τον Φελίπε Σαντάνα, τον μέχρι πρώτην ως κεντρικό αμυντικό της Σάλκε, ένας ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις από το γερμανικό ποδόσφαιρο, με θητεία σε Dortmund από το 2008 μέχρι το 2013 και στην Σάλκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Τον τελευταίο καιρό δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής στους βασιλικούς μπλε και στον Ολυμπιακό συνεχίζει την καριέρα του ο Σαντάνα, ο οποίος οι πληροφορίες που έρχονται για αυτόν και μάλιστα τον έχουμε δει και σε κάποια παιχνίδια της Dortmund και της Schalke στο Champions League, είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, πολύ ψηλός άλλωστε, 1,94. Και μάλιστα ο Βραζιλιάνος center back αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα κόντρα στον Ατρόμητο, αφού ο Περέιρα δεν πήρε τον Σιώβα στην αποστολή για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε κάποιες μικροενοχλήσεις ο Σιώβας, και αναμένεται ο Σαντάνα να κάνει το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα ως βασικός με τη φανέλα του Ολυμπιακού σήμερα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 7.30 ως παρτενέρ του Αυλονίτη. Και με τη σειρά του Ολυμπιακός είχε και κάποιες αποχωρήσεις. Ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι έφυγε ο Ερικ Καμπιντάλ, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση. Ο Γκεβόρ Γκαζαριάν, επίσης ο Αρμένης Χαφ ακραίος, ο οποίος δεν έπιασε σε καμία περίπτωση στον Ολυμπιακό, αποτελεί παρελθόν επίσης από την ομάδα. Ο Πελέ, που δόθηκε δανεικός στον Λεβαδιακό για να πάρει χρόνο συμμετοχής, έφυγε. Και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Β' Γαλλίας και στην Νιμ. Και ο Μάικλ Ολαϊτάν, ο οποίος δόθηκε δανεικός στον Εργοτέλη για να πάρει και αυτός παιχνίδια στα πόδια του, καθώς στον δύσκολο αγώνα που κάνει ο Ολαϊτάν να επανέλθει κανονικά στην ενεργό δράση μετά από την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του που είχε, που ξεκίνησε από τη λιποθυμία του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και να βρεθεί ξανά στο επίπεδο που ήταν πριν από αυτό το επεισόδιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε αυτές τις κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι. Ο ΠΑΟΚ και αυτός δύο κινήσεις. Τον Κριστιάνο Μπόα τις έχουν πει και τον Ρικάρντο Κώστα. Είπαμε, έχουμε πει αρκετές φορές για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ο Νομπόα διεθνής με την εθνική Εκουαδόρ από την Δυναμό Μόσχας. Αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και έχει κάνει μάλιστα το ντεμπούτο του. Έχει παίξει παιχνίδια με τον Δικέφαλο του Βορρά και ο Ρικάρντο Κώστα έκανε τον ντεμπούτο του με τον Πανετολικό. Δύο προσθήκες που ευελπιστούν στον ΠΑΟΚ να ανεβάσουν το επίπεδο στην ομάδα και να καλύψουν τα όποια κενά υπάρχουν τόσο στο κέντρο όσο και στην άμυνα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν προχώρησε σε κάποιες αφαιρέσεις στο ρόστερ του, μόνο σε προσθέσεις. Από εκεί και πέρα, για τον Παναθηναϊκό τα έχουμε πει, είναι γνωστές οι μεταγραφικές του κινήσεις. Ο Στάθης Ταυλαρίδης, ο Σωτήρης Νίνης, ο Καλτσάς της Βέρειας, η μεταγραφή που θα ισχύσει από το καλοκαίρι
και ο Χάρης ο Μαυρίας. Αυτή είναι η τελευταία μεταγραφή έκπληξη για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαυρίας, ο οποίος αποκτήθηκε τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών, ανακοινώθηκε από τη Σάντερλαντ που ήταν ως δανεικός. Επομένως, επιστρέφει για να πραγματοποιήσει τη δεύτερη θητεία του στο Τριφύλι, ο δεξιός εξτρέμ, ο οποίος είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Και λόγω αυτής άλλωστε κέρδισε και την μεταγραφή του στην Αγγλία. Ωστόσο, εκεί δεν τα βρήκε όπως περιμένει τα πράγματα. Είναι δύσκολο να καθιερωθεί σε ένα πρωτάθλημα όπως το αγγλικό. Δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχή στη Σάντερλαντ και αποφασίστηκε να συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι ως δανεικός στον Παναθηναϊκό. Προσθήκες που σίγουρα βελτιώνουν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Ατρόμητος έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις. Καταρχάς, είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Κώστας Κατσουράνης συνεχίζει στην ομάδα του Περιστερίου. Ο Κατσουράνης, ο οποίος έψαχνε ομάδα εδώ και καιρό, συμφώνησε με τον Ατρόμητο και μάλιστα είναι και στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Ολυμπιακό. Ένας Ατρόμητος, ο οποίος έχει αποκτήσει και τον Μαρσελίνιο, ποδοσφαιριστής που άφησε πολύ καλή εντυπώσεις από την παρουσία του στην Σκόντα Ξάνθη, τεχνίτης ποδοσφαιριστής, πολύ καλός. Και τον Μαουρίτσιο Καράσκο, η τρίτη μεταγραφή και τελευταία του Ατρομήτου για φέτος τον χειμώνα. Ο Αστέρας με τη σειρά του έχει αποκτήσει τον Φερνάντο Νίκολα Σαλόκο, τον Ματίας Ιγκλέσιας, πρώην παίχτης του Ατρομήτου, τον ξέρουμε πολύ καλά στα ελληνικά γήπεδα, και τον Βασίλη Σκούρτη, ποδοσφαιριστής επιθετικός, ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έπαιζε μέχρι πρώτος στη Νίκη Βόλου. Ήταν από τους ελάχιστους διασωθέντες στο ναυάγιο αυτό της Νίκης Βόλου που έμεινε και στα μισά και συνεχίζει την καριέρα του στην Τρίπολη. Από εκεί και πέρα, αισθητά έχουν βελτιωθεί με βάση τις μεταγραφές πάντα. Τώρα το τι θα φέρουν αυτές τις μεταγραφές θα φανεί στο γήπεδο. Και ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει αποκτήσει τον Μιλιάζες, τον αριστερό μπακ που έπαιζε στον Όφι, τον Κατίδη που ήταν στην Βέρεια, τον Τριποτσέρη, τον Στάθη, τον Πελέ που είπαμε πριν από τον Ολυμπιακό ως δανεικό, τον Μπουσταμάντε, και εδώ είναι και το μεγάλο μεταγραφικό σύριαλ, είπαμε και στην προηγούμενη κουμπί γι' αυτό, με τον Άλαν Πουλίδο. Είπαμε ότι ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκαν αργότερα, συμφώνησε για 1,5 χρόνο με τον Άλαν Πουλίδο, ο οποίος ήταν σχεδόν κλεισμένος από τον Ολυμπιακό εφόσον δικαιωνόταν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έπαιρνε την ελευθέρωση του από την Τίγκρες. Υπέγραψε ο Πουλίδο, πήγε στη Λιβαδιά, υπέγραψε το Λεβαδιακό. Ωστόσο, το ΚΑΣ, το δικαστήριο, δικαίωσε την Τίγκρες, η οποία υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι ελεύθερος και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη μεξικανική ομάδα. Και επομένως είναι μήλος η υπόθεση μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα ακόμη. Ένα σύριαλ αυτό με τον Άλαν Πουλίδο που κρατάει από το καλοκαίρι, μη σας πω από τον περασμένο Μάιο, σίγουρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, στο οποίο συμμετείχε, ήταν στην αποστολή του Μεξικού ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και όλα είναι στον αέρα πλέον, μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση και αν θα δούμε τον Άλαν Πουλίδο να αγωνίζεται στο πρωτάθλημά μας. Με άλλη φανέλα τον περιμέναμε, με το Ολυμπιακού. Ήταν κοντά στο να το κάνει με τη φανέλα του Λεβαδιακού, αλλά ήρθε αυτή η απόφαση από το δικαστήριο που λέει ότι ο Πουλίδο δεν είναι ελεύθερος και έχει περιπλέξει πάρα πολύ πλέον τα πράγματα. Ο Πανετολικός, η ομάδα έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, τρεις μεταγραφές έκανε επίσης. Άντωνις Καραμοτσίνο, Σεμπαστιάν Ρουσκουσέδα και Κωστίν Λαζάρ. Τον ξέρουμε πολύ καλά τον Ρουμάνο από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, ένας δυναμικός μέσος που θα δώσει δύναμη και σκληράδα στο, θα σκληρύνει εντός εισαγωγικών το κέντρο του Πανετολικού. Από εκεί πέρα, Πανιόνιος και αυτός αξιοσημείωτες προσθήκες, τον Παναγιώτη Κόρμπο, τον Καθάριο από τον Παθρακικό, τον Ρισβάνη που ανήκει στον Παναθηναϊκό, τον Ποζατζίδη και τον Αλέξανδρο Μουζακίτη επίσης που ανήκει στον Παναθηναϊκό. Πανιόνιος προσπάθεια που κάνει να παραμείνει στην κατηγορία. Γιάννενα δεν έκαναν κάποια προσθήκη. Η Καλονία ενίσχυσε την επίθεσή της με τη μεταγραφή του Αντώνη Πετρόπουλου. Τον ξέρουμε τον Πετρόπουλο από θητεία του και στον Παναθηναϊκό και, και στην ΑΕΚ και στον Απόλλωνα. Η Κέρκυρα επίσης απέκτησε τον εξάδερφο του Κώστα Μανολά που αγωνίζεται στην Ρώμα, επίσης και αυτός Κώστας Μανολάς, ελπίζοντας να της βγει και αυτός λαχείο όπως ο πρώτος του εξάδερφος. Απέκτησε τον Γκεβόρ Γκαζαριάν,
ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό και αναζητά τώρα στην Κέρκυρα. Την, ελπίζω ότι βρήκε στην ομάδα της Κέρκυρας την ομάδα που θα αγωνίζεται για να δείξει και αυτός κάποια πράγματα. Το Στέφανο Σιώτη, το Ζουμπουλάκι, τον Ακάκη Κουμπούτια και τον Σέρχιο Λεάλ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αγωνίστηκε στον Εργοτέλη πριν από κάποια χρόνια και έδειξε με τιμή ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Πολυτέλεια για μικρομεσαίες ομάδες σίγουρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Επιστρέφει στα μέρη μας με την φανέλα της Κέρκυρας και θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον να δούμε την πορεία του. Από εκεί και πέρα και η Βέρεια έκανε δύο γνωστές μεταγραφές, δύο μεταγραφές γνωστών μας ποδοσφαιριστών, τον Ανδρέα Τάτο από τον Ατρόμητο και τον Ντάρσι Νέτο, γνωστός και μη εξαιρετέως και ο Νέτο, δεξιμπακ. Ο Παθρακικός πήρε τον Χρήστο Μελίς, τον Στέλιο Ηλιάδη, τον Μανού Μπάλντα, τον Ροζέριο, τον Σαντιάγκο Βιγιαφάνε και τον Σεμπαστιάν Σέτη. Ενώ η Ξάνθη είχε ήδη συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Νίκολα Μπέλιτς και προχώρησε στις μεταγραφές του Χόμψη, του Φερνάντες Μπαλούφο και του Τάσου Παπάζογλου, ο οποίος έμεινε πριν από λίγα 24 ώρα ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ και η Ξάνθη δεν έχασε ευκαιρία και δίνει την δυνατότητα στον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην Super League. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι παρότι το γεγονός ότι για άλλη μια μεταγραφική περίοδο δεν ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα και δεν περιμέναμε κιόλας να ξοδευτούν πολλά χρήματα από τις ομάδες της Super League, ήταν ιδιαίτερα κινητικές οι περισσότερες, αποκτώντας ποδοσφαιριστές είτε δανεικούς είτε ελεύθερους. Ιδιαίτερα κινητικές λοιπόν μεταγραφικά οι περισσότερες ομάδες της Super League. Οι μεγάλες ομάδες έκαναν προσεκτικές και πολύ και λίγες κινήσεις, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ενώ να πούμε και για την ΑΕΚ, αυτή προχώρησε σε μεταγραφές τριών ποδοσφαιριστών. Τον Γιώχανσον έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε πει, τον πρώην μέσω της Γκέτεμπορκ, τον Σιμόες και τον Κρισάντους, έναν ποδοσφαιριστή, τον Κρισάντους, ο οποίος τελικά μετά από πολλούς υποψηφίους που είδαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ είναι ο εκλεκτός για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή. Η ΑΕΚ κοίταζε τις περιπτώσεις πολλών ποδοσφαιριστών για να ενίσχυε τις επίθεσεις σε αυτό το δεύτερο μισό της σεζόν για την Football League. Κοίταξε κάποια στιγμή και την υπόθεση του Ούγκο Αλμέιδα, την περίπτωση του Ούγκο Αλμέιδα, γνωστού Πορτογάλου φορ, ο οποίος τελικά κατέληξε στην Κράσνονταρ στη Ρωσία. Και τελικά η ΑΕΚ κατέληξε στον Κρισάντους για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της.
πριν που λέγαμε για τις μεταγραφές της ΣΑΕΚ, αφήσαμε κάτι μέσα να πούμε ότι ο Σιμόες από το καλοκαίρι και μετά θα ισχύει η μεταγραφή του. Η ΑΕΚ την απέκτησε για το καλοκαίρι και μετά, όταν θα βρίσκεται λογικά στην Super League. Ο Σιμόες, ο οποίος το καλοκαίρι τελειώνει και το συμβόλαιό του με την Moreirense, την πορτογαλική ομάδα στην οποία αγωνίζεται, ενώ ο Μακόλεϊ Κρυσάντους, ο οποίος επιλέχθηκε από τους ανθρώπους της ΑΕΚ για να ενισχύσει την επίθεση, αγωνίστηκε την σεζόν αυτή που διανύουμε στο πρώτο μισό της στην Sivasspor στην Τουρκία. Έχει παραστάσεις από γερμανικό πρωτάθλημα, από τις μικρές κατηγορίες, έχει αγωνιστεί σε Karlsruhe και στην δεύτερη ομάδα της Frankfurt, όχι την Eintracht, την άλλη, την FSV Frankfurt. Στην Las Palmas έκανε πολύ καλό όνομα, καθώς εκεί σε 64 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας Ισπανίας σημείωσε 25 γκολ. Γενικά έρχεται με καλές συστάσεις ο Νιγεραίος επιθετικός και ελπίζουν στην ΑΕΚ να τους βοηθήσει με τα γκολ του στην όσο δυνατόν γρηγορότερη εξασφάλιση της ανόδου του πρωταθλήματος της Football League και συνεπώς της ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Μια ΑΕΚ η οποία επιθυμίζω ότι έχει και κύπελο, αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα, ένα στόχο στον οποίο σίγουρα η ΑΕΚ θέλει πολύ να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Και αφού είπαμε για τις μεταγραφές που έγιναν στην Ελλάδα στη διάρκεια του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού, της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, να πάμε να δούμε τώρα τι έγινε και στο εξωτερικό, εκεί όπου είχαμε αρκετές και ενδιαφέρουσες κινήσεις. Κάποιες τις έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Γενικότερα δεν είχαμε τις πολύ έτσι τρανταχτές κινήσεις που θα μπορούμε να πούμε ότι θα ταράξουν τα νερά και θα προσαρμόσουν αναλόγως τον παγκόσμιο χάρτη, θα τον αναδιατάξουν, αλλά που ως συνήθως δεν υπάρχουν τέτοιες κινήσεις τον χειμώνα, είναι σπάνιες περιπτώσεις που μια χειμερινή μεταγραφή έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση. Εντάξει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπως του Σουάρες το 2011 που πήγε από τον Άγιαξ στην Λίβερπουλ, αλλά γενικότερα οι καλές μεταγραφές γίνονται το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε ενδιαφέρον και στο φετινό χειμερινό μεταγραφικό παζάρι. Ειδικότερα τις τελευταίες ώρες της περίοδου είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες κινήσεις, κυρίως από Αγγλία και Ιταλία μεριά. Θα πάμε να τα δούμε αναλυτικά και στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα αρχικά, τι έγινε.
Σίγουρα μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές του Ιανουαρίου είναι αυτή του Χουάν Κουαδράδο από την Φιωρεντίνα στην Τσέλσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εντυπωσίασε και στο Μουντιάλ με την Εθνική Κολομβία, τον βρήκε και αντιμέτωπο η εθνική μας ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος προκάλεσε έκπληξη που έμεινε το καλοκαίρι στην Φιωρεντίνα. Τον ήθελαν πάρα πολλές ομάδες, ειδικότερα από την Αγγλία. Φλέρταρε έντονα με την Manchester United. Ήταν στο μεταγραφικό στόχαστρο και της Μπαρτσελώνα. Και τελικά η Chelsea κατάφερε να τον αποκτήσει, τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έδωσε 33 εκατομμύρια ευρώ στην Φιωρεντίνα και τον Μοχάμεντ Σαλάχ, τον Αιγύπτιο, τον οποίο έτσι αλλιώς ο Μουρίνιο δεν υπολόγιζε, για να αποκτήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιστεύουν στην Τσέλσι ότι θα έρθει και θα κουμπώσει αρμονικά με την υπόλοιπη ομάδα που έχει φτιάξει ο Μουρίνιο και είναι αυτή τη στιγμή το διαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λογικά στο δεξί άκρο της επίθεσης, της μεσαίας γραμμής, μισοεπιθετικής γραμμής, θα παίζει ο Κουαδράδο, θα φάει τη θέση του Χουίλιαν, αλλά αυτό θα είναι κάτι περιμένουμε να το δούμε. Το λέω αυτό για όσους ενδιαφέρονται για την Τσέλσι. Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρουσες μεταγραφές άλλες από την Αγγλία πάντα. Έχουμε στην Arsenal που απέκτησε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ τον Γκαμπριέλ Παουλίστα, κεντρικό αμυντικό της Villarreal. Μια περίπτωση που σίγουρα προκαλεί ενδιαφέρον όσον αφορά το ποσό της μεταγραφής, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό γιατί ο Παουλίστα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είχε ακουστεί και τόσο πολύ, τουλάχιστον όσο ο παρτενέρ του, έτερος παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας της Villarreal, ο Μουσάκιο, ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικός. Ωστόσο, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει πολύ εξασκημένο μάτι. Ξεχώρισε τον Γκαμπριέλ Παουλίστα και τον απέκτησε η Arsenal έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας σαν αντάλλαγμα ιδανικό και τον Τζοέλ Κάμπελ, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος στη Villarreal θα πιστεύει ότι θα έχει τον χρόνο συμμετοχής που θέλει για να αγωνίζεται, γιατί στην Arsenal δεν το κατάφερε αυτό. Όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές τελευταία στιγμή, στην Ιταλία είχαμε αρκετές. Είχαμε δύο πολύ δυνατές κινήσεις για την Ρώμα, η οποία απέκτησε την τελευταία μέρα των μεταγραφών τον Σεϊντού Ντουμπιά, τον επιθετικό της, πρώην επιθετικό της ΤΣΕΚΑ Μόσχας, πολλά χρόνια στα ρωσικά γήπεδα ο Ιβοριανός επιθετικός, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται με την αποστολή της Εθνικής Ακτής Ελεφαντοστού για το Κόπα Αφρικά. Θα πούμε συνέχεια και τι γίνεται σε αυτήν την διοργάνωση. Και τον Βίκτορ Ιμπάρμπο της Κάλιαρη, τον Κολομβιανό εξτρέμ, επίσης διεθνής, ο οποίος ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώριζαν σίγουρα στην μικρή Κάλιαρη και αργά ή γρήγορα θα έκανε το βήμα παραπάνω. Το έκανε αυτό τον Γενάρη, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρώμα, μια Ρώμα η οποία ισχυροποιείται αρκετά με αυτές τις δύο μεταγραφές. Μην ξεχνάμε ότι στη θέση που προορίζει τον Ιμπάρμπο υπάρχει και ο Ιτούρμπε, άλλος ένας πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής με ταχύτητα και διεισδυτικότητα. Μια Ρώμα πάντως που μπορεί να ενισχύθηκε αρκετά, αλλά έχει μείνει πίσω από την Γιουβέντους, στους 7 βαθμούς πίσω. Πάει από γκέλα σε γκέλα στο Ιταλικό πρωτάθλημα και βλέπει τα όνειρα για πρωτάθλημα σιγά σιγά να εξανεμίζονται. Μιας και είπαμε Γιουβέντους, η Γιουβέντους δεν προχώρησε σε κάποια σπουδαία μεταγραφή. Απέκτησε το υπόλοιπο το 50% δικαιωμάτα του Ντανιέλε Ρουγκάνι, του κεντρικού αμυντικού της Έμπολη. Η μεταγραφή επένδυση για το μέλλον για την Γιουβέντους. Η Νάπολη απέκτησε τον, έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, τον Ιβάν Στρίνιτς, αριστερό μπακ από την Νίπρο, και τον Γκαμπιαντίνι από την Σαμπντόρια, ταλέντο της Σαμπντόρια που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ιταλικό Νότο. Η Μίλαν ήταν αρκετά δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, ειδικά τις τελευταίες ώρες του. Είχε αποκτήσει έτσι κι αλλιώς τον Αλέσιο Τσέρτσι, της τον έδωσε η Ατλέτικο ως αντάλλαγμα για την μετακίνηση του Φερνάντο Τόρες στην Μαδρίτη. Ο Τόρες ακολούθησε το αντίθετο δρομολόγιο και ο Τσέρτσι από Μαδρίτη Μιλάνο. Για τον επόμενο 1,5 χρόνο θα ενισχύσει την Μίλαν. Είχε ήδη αποκτήσει τον Σούσο από την Λίβερπουλ
και προχώρησε σε άλλες 4 μεταγραφές τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περίοδου. Στην απόκτηση του επιθετικού Ματία Ντέστρο από την Ρώμα. Δεν είχε τον επιθετικό χρόνο συμμετοχής ο Ντέστρο και αποκτήθηκε από τη Μίλαν για να ενισχύσει την γραμμή κρούσης της. Τον Λούκα Αντωνέλη, αριστερό μπακ της Τζένοα. Τον Γκαμπριέλ Παλέτα, κεντρικός αμυντικός της Πάρμα μέχρι πρότινος, Αργεντινός αλλά με συμμετοχές στην Εθνική Ιταλίας, και τον Σαλβατόρε Μποκέτη από την Σπαρτάκ Μόσχας ως δανεικό. Μια Μίλαν η οποία, χωρίς να ξοδεύει πολύ στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδου, θέλει να ανεβάσει το επίπεδο του ρόστερ της, καθώς πραγματοποιεί άλλη μια μέτρια χρονιά και μάλιστα ο προπονητής της, ο Φιλίππο Ιντζάγκη, παίζει το κεφάλι του σε κάθε παιχνίδι, όπως αναφέρουν και τα ιταλικά δημοσιεύματα. Και από εκεί και πέρα στην Ιταλία έχουμε πει για τις μεταγραφές της Ίντερ, για τον Ποντόλσκι και για τον Σακίρι, μια Ίντερ η οποία είναι ακόμη σε χειρότερη κατάσταση και είναι στο σύν 8 μόλις από τις θέσεις που οδηγούν στη Σέρια B, καθόλου τιμητική θέση για την Ίντερ, η οποία εκτός από Ποντόλσκι και Σακίρι προχώρησε και στην μεταγραφή του Νταβίντε Σαντών από την Νιουκάστλ. Ναι, διευκρινίστηκε στην επιστροφή του Νταβίντε Σαντών, γιατί έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν ο αριστερός μπακ στην Ίντερ. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν είναι με κανονική μεταγραφή ή με την μορφή δανεισμού από την Νιουκάστλ. Στην Ισπανία δεν είχαμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες μεταγραφές. Είπαμε για τη Villarreal που πήρε τον Joel Campbell. Μπαρτσελόνα έτσι κι αλλιώς δεν έχει δικαίωμα μέσα στο 2015 να κάνει μεταγραφές. Έχουμε πει για την Ατλέτικο, για τον Φερνάντο Τόρες και για τον Κάνι. Η Real Madrid σίγουρα κινήθηκε σε ήρεμα για Real νερά, άλλωστε είναι και, ήταν και Γενάρης. Απέκτησε έναντι 15 εκατομμυρίων τον Λούκα Σίλβα από την Cruzeiro, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις από την παρουσία του στην βραζιλιάνικη ομάδα, μόλις 21 ετών. Θεωρείται ο επόμενος μεγάλος αμυντικός μέσος που θα βγάλει που έχει βγάλει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Χωρίς ακόμη κάποια συμμετοχή στην εθνική ομάδα ανδρών της Βραζιλίας, ωστόσο τον πιστεύουν πάρα πολύ οι Βραζιλιάνοι. Έχει μπει στα ραντάρ της Ρεάλ από το καλοκαίρι κιόλας και μετακινήθηκε ένα 15 εκατομμυρίων ευρώ στον Μπερναμπέου από αυτόν τον χειμώνα. Και φυσικά υπάρχει και η μεταγραφή του Μάρτιν Έντεγκαρντ, του Wonderkid της Νορβηγίας, για τον οποίο τόσα πολλά γράφτηκαν, ειδικά τον τελευταίο μήνα, για την περιοδία που έκανε ο 16χρονος πιτσιρικάς Νορβηγός σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, κυρίως αγγλικές, για να βρεθεί σε συζητήσεις μαζί τους για να υπογράψει ένα συμβόλαιο. Πήγε στην Bayern, εκεί όπου έμοιαζε πολύ πιθανό να αποκτηθεί κιόλας από τους Βαβαρούς, ωστόσο τελικά αυτός και ο πατέρας του επέλεξαν την Real Madrid. Στον πατέρα του δόθηκε μια δουλειά από την Real Madrid και ο Έντεγκαρντ υπέγραψε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Θα λαμβάνει μάλιστα 80.000 ευρώ εβδομαδιαίως, ασύλληπτα ποσά, πόσο μάλλον τα μιλάμε για ένα παιδί 16 ετών. 3 εκατομμύρια πλήρωσε η Real στην Strømsgodset της Νορβηγίας για να τον αποκτήσει. Και ο Έντεγκαρντ θα προπονείται με την πρώτη ομάδα της Real, θα παίζει στην Καστίγια, στην δεύτερη ομάδα, υπό τις οδηγίες του Ζινεντίν Ζιντάν, αλλά δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από φέτος κιόλας στην πρώτη ομάδα για να δείξει έτσι δείγματα του ταλέντου του και των ικανοτήτων του. Άλλωστε, πριν από λίγο διάβασα την είδηση ότι ο Κάρλο Αντσελότη το συμπεριέλαβε στη λίστα για τα δύο παιχνίδια με την Σάλκε, για την φάση του 16 του Champions League, αν μη τι άλλο σπουδαία υπόθεση για τον πιτσιρικά. Και αν τα δύο παιχνίδια αυτά κυλήσουν καλά για την Real Madrid, θυμίζω πέρσι είχε βάλει 9 γκολ η Real στα δύο παιχνίδια με την Σάλκε στην ίδια φάση, δεν αποκλείεται να κάνει τον ντεμπούτο του ο πιτσιρικάς, ο Έντεγκαρντ, και αν το πραγματοποιήσει μάλιστα θα είναι και ο νεότερος ποδοσφαιριστής που θα έχει αγωνιστεί στο Champions League. Λοιπόν, στη Γερμανία η Bayern αγόρασε τον Sinan Kurt από την Gladbach και τον Joshua Kimmich από την Λειψία, μεταγραφή που θα ισχύσει από το καλοκαίρι και μετά. Η Wolfsburg
αγόρασε τον Άντρε Σίρλε από την Chelsea έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ. Μια μεταγραφή η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση, ιδιαίτερα στην Γερμανία. Μια Wolfsburg η οποία έριξε 4 γκολ στην Bayern στην επανέναρξη της Bundesliga, στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Είναι δεύτερη, είναι ακόμη μακριά βέβαια από την Bayern. Είναι στο μείον 8 αν δεν κάνω λάθος, αλλά σίγουρα είναι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή στην Γερμανία, πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν. Είναι η αλήθεια ότι η Wolfsburg έχει αρκετά πολλούς και αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλές μονάδες, και σίγουρα ισχυροποιείται, ανεβαίνει επίπεδο ακόμη παραπάνω με την προσθήκη του Σίρλε, ο οποίος, αν και παγκόσμιος πρωταθλητής το καλοκαίρι στα γήπεδα της Βραζιλίας με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, αν και χρησιμοποιήθηκε αρκετά την περσινή σεζόν από τον Μουρίνιο, φέτος δεν βρήκε πολύ χρόνο συμμετοχής στο Stamford Bridge και πουλήθηκε έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ στην Wolfsburg. Εκεί είναι άλλο ένα παράδειγμα του πόσο καλά πουλάει ο Μουρίνιο ποδοσφαιριστές του που δεν χρησιμοποιεί πολύ. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, πολύ αξιοθαύμαστο. Έχει πουλήσει 32 εκατομμύρια τον Σίρλε στην Wolfsburg. Πούλησε τον Χουάν Μάτα πέρσι τέτοιες μέρες στην Manchester United, ένα παίχτη που δεν τον υπολόγιζε πέρσι. Τον Λουκάκου στην Everton, 30 εκατομμύρια, ένας ποδοσφαιριστής που ήταν η ακριβότερη μεταγραφή, που είναι ακόμη η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Everton. Γενικότερα έχει ένα ταλέντο, ο Μουρίνιο ξέρει πώς να πουλάει καλά ποδοσφαιριστές που δεν χρησιμοποιεί πολύ. Και άλλο ένα παράδειγμα είναι και η μεταγραφή του David Luiz στην Paris Saint-Germain, ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία του ποδοσφαίρου, 60 εκατομμύρια ευρώ. David Luiz, ο οποίος ποτέ δεν τον είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση ο Μουρίνιο, και αυτό φάνηκε και από την περσινή τους συνύπαρξη στην Chelsea. Από εκεί και πέρα, η Juventus, εκτός του Ντανιέλε Ρουγκάνι, απέκτησε ως δανεικό και τον Μάτρι από την Genoa. Παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει ουσιαστικά το κενό του Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο, ο οποίος είχε συμφωνήσει με την Τορόντο του Καναδά για να πάει εκεί το καλοκαίρι. Τελικά θα πάει 5 μήνες νωρίτερα. Θα ισχύσει από τώρα η μεταγραφή και καλύπτει το κενό αυτό με την επιστροφή του Μάτρι. Θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη θητεία του στη Γιουβέντους ως συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ενώ και στην Γαλλία είχαμε μια αξιοπρόσεκτη μεταγραφή, αυτή του Λούκας Οκάμπος από την Μονακό στην Μαρσέη. Και λέω αξιοπρόσεκτη γιατί ο Οκάμπος ήταν από τους ποδοσφαιριστές της Μονακό που είχαν ξεχωρίσει. Υπήρχε πολύ γκρίνια στην Μονακό μετά την αποχώρηση του Χάμες Ροντρίγκες και του Φαλκάο το καλοκαίρι. Είδαν οι οπαδοί ένα πλάνο που είχε ξεκινήσει ο Ριμπολόβλεφ, ο Μεγιστάνας ιδιοκτήτης της Μονακό, να αποκτάει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές για να ανεβάσει επίπεδο την Μονακό, κάτι που κάνουν οι Άραβες στην Paris Saint-Germain. Είδαν αυτό το πλάνο να εγκαταλείπεται με την πώληση των δύο μεγαλύτερων αστεριών της Μονακό, του Χάμες και του Φαλκάο. Ο Κάμπος ήταν από τους καλούς παίκτες της Μονακό, μετακινήθηκε στη Μαρσέη ως δανεικός, με οποίον αγοράζει μάλιστα για τους Μασαλούς. Άγνωστο το τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους στην Μονακό. Thank you.
Διαβάζω εδώ και σε ένα site τις 10 μεταγραφές του Ιανουαρίου διεθνώς που έκαναν αίσθηση, τις κορυφαίες μεταγραφές με λίγα λόγια. Πολλές από αυτές τις είπαμε. Ανάμεσά τους είναι και ο Ουλφρίντ Μπονί. Είχαμε πει για αυτόν σε προηγούμενη εκπομπή. Αποκτήθηκε έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ για την Manchester City από την Swansea και θα ενισχύσει την επίθεση της Manchester City όταν γυρίσει με την Αφρική, όπου βρίσκεται με την εθνική ακτή της Ελεφαντοστού και αγωνίζεται ακόμη στο Κόπα Αφρικα, όπως και ο Γιάγια Τουρέ για την Manchester City. Σε αυτή τη λίστα υπάρχει ο Βίκτορ Βαλντές, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την Manchester United και μια ομάδα η οποία θα είναι μόλις η δεύτερη στην καριέρα του, στα 32 χρόνια ο Βαλντές, αφού σε όλη τη μέχρι τώρα καριέρα του μόνο τη φανέλα της Μπαρτσελόνα είχε φορέσει. Ο Βαλντές, ο οποίος θα είναι αντικαταστάτης του Νταβίντ Ντεχέα, θα είναι το backup του Ντεχέα, όπως λέμε. Υπάρχει στη λίστα αυτή και ο Κέβιν Κάμπλ, ο οποίος ήταν μια μεταγραφή από τις πρώτες της περίοδου, που αποκτήθηκε από την Salzburg για την Borussia Dortmund. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε 29 γκολ και 54 assist με την Salzburg, από τους καλύτερους παίκτες της αυστριακής ομάδας. Ήδη έχει κάνει τα πρώτα του παιχνίδια με την Dortmund. Σλοβένος, extreme. Θεωρείται πολύ καλή περίπτωση για την Dortmund. Σε μια προσπάθεια η Borussia να ενισχυθεί για να φύγει από αυτή τη δυσμενέστατη θέση που είναι αυτή τη στιγμή στον πάτο της βαθμολογίας της Bundesliga. Και φυσικά ο Έντσο Πέρες, και αυτός από τις πρώτες χειμερινές μεταγραφές που έγιναν στην Ευρώπη, ο οποίος μετακινήθηκε από την Μπενφίκα στη Βαλένθια για 25 εκατομμύρια ευρώ και έκανε και πολύ γρήγορα τον ντεμπούτο του με τη Βαλένθια και σε πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο το νίκησε η Βαλένθια κόντρα στην Real Madrid της, στη νίκη της Βαλένθια με 2-1. Γενικότερα αυτό που είπαμε, ότι έγιναν κάποιες αξιοπρόσεκτες κινήσεις, δεν έγινε το πολύ μεγάλο μπαμ, ίσως αν εξαιρέσουμε την μεταγραφή του Κουαδράδο στην Chelsea, που ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελαν αρκετές ομάδες από το καλοκαίρι κιόλας, που είχε ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του. Γενικότερα δεν έγινε πολύ μεγάλο μπαμ, αλλά έγιναν αξιοπρόσεκτες κινήσεις που μπορούν σίγουρα να αλλάξουν προς το καλύτερο το προφίλ των ομάδων που τους απέκτησαν. Έχουμε αφήσει για πολλή ώρα τα παιχνίδια της Super League. Να πούμε ότι ο Αστέρας προηγείται του Πλατανιά με 1-0. Ο Ιγκλέσιας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αστέρα, είπαμε για αυτόν πριν, στο 60 έχει ανοίξει το σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Αστέρας προηγείται 1-0 του Πλατανιά. Παραμένει το 1-1 στην Ξάνθη. Ξάνθη Πανιόνιος 1-1, όπως έχει διαμορφωθεί με τα γκολ του Μπακασέτα για τον Πανιόνιο και του Καπετάνου για την Ξάνθη. Πας για να Βέρεια είναι 4-1. Η Βέρεια μείωσε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου με το Βεργόνι, ωστόσο στο 71 δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Και το πιο ενδιαφέρον με βάση την εξέλιξή του μέχρι στιγμής παιχνίδι που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, το Όφι ΠΑΟΚ είναι στο 2-1. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 52 με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ο Όφι είχε προηγηθεί με 2-0, ο ΠΑΟΚ μείωσε 2-1 και έχει ακόμη περίπου στα 15 λεπτά για να σώσει την παρτίδα και να μην κάνει ένα ακόμη μεγάλο στραβοπάτημα. Thank you.
και θα κλείσουμε όπως πάντα με μπάσκετ, αφού και αυτή την εβδομάδα έχουμε αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση Μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό μάλιστα να έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση απέναντί του και να αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας αύριο στο ΣΕΦ στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πολύ πιθανό να κρίνει πάρα πολλά στην υπόθεση πρώτη θέση στον Όμιλο και γενικότερα στην κατάταξη του Ομίλου. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, θυμίζω, είχε μπει φορτσάτος στο Top 16 στη φάση των 16 της Ευρωλίγκα, έχοντας κάνει το 4 στα 4, 4 νίκες στα πρώτα 4 παιχνίδια του. Προσγειώθηκε απότομα πραγματοποιώντας την πρώτη του ήττα στην Τουρκία κόντρα στην Ανατολού Εφές του παλιού γνωριμού του Ντούσαν Ιβκοβιτς, και το ρεκόρ αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού είναι στο 4-1, 4 νίκες, 1 ήττα. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ακόμη δεν έχει ήττα στην δεύτερη φάση, είναι στο 5-0, 5 νίκες σε ισάρυθμα παιχνίδια. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι πολύ κρίσιμο το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τους Ρώσους, μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού, φτάνει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στους ίδιους βαθμούς στον Όμιλο, θα έχουν και δύο ομάδες 11 βαθμούς. Σε περίπτωση ήττας του Ολυμπιακού μέσα στο ΣΕΦ, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας παίρνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρωτιά στον Όμιλο, και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει σε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο την δεύτερη θέση, που επίσης του δίνει πλεονέκτημα έδρας, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί θυμίζω ότι το μειονέκτημα έδρας ήταν αυτό που στέρισε στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να περάσει ένα ακόμη Final Four πέρσι, καθώς αντιμετώπισε τη Real Madrid με μειονέκτημα έδρας και έχοντας 3 ήττες εκτός έδρας και 2 νίκες στο ΣΕΒ. Επομένως, από όποιες πλευρές και να το δει κανείς, είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχει να δώσει, που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός στο Top 16 της Ευρωλίγκα, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. Ο Σφερόπουλος, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, έκανε και κάποιες δηλώσεις, αφού ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει κάποιον παίχτη στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Είπε ότι και μόνο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ είναι πρόκληση, είναι ένα πολύ μεγάλο τεστ κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Εκθίασε την ρωσική ομάδα και δήλωσε έτοιμος και αυτός και η υπόλοιπη ομάδα για την πολύ μεγάλη αυριανή αναμέτρηση στις 10 παρατέταρτο. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει μια σαφώς πιο εύκολη αποστολή. Αντιμετωπίζει στο Βερολίνο την Άλμπα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μέχρι στιγμής στις εκτός έδρας δοκιμασίες του έχει τηθεί σε όλες. Βρίσκεται στο... στο 3-2 αυτή τη στιγμή στα ρεκόρ του. Έχει 3 νίκες όλες μέσα στο ΟΑΚΑ και 2 ήττες όλες εκτός έδρας. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι σε πολύ δύσκολο όμιλο, σε όμιλο με Ρεάλ, με Μπαρτσελόνα, με την ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι. Μέχρι στιγμής η Ρεάλ είναι πρώτη ισόβαθμη με την Μακάμπι. Ιτήθηκε από την Ισραηλινή ομάδα σε ένα remake του περσινού τελικού της Ευρωλίγκα. Επομένως, οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες. Εάν ο Παναθηναϊκός θέλει να πλασιαστεί στην πρώτη τετράδα, πρέπει να τα πάρει αυτά τα παιχνίδια, όπως με την Άλμπα στο Βερολίνο, με θεωρητικά δηλαδή πιο αδύναμη ομάδα, για να μην μπει μετά σε περιπέτειες. Ρεαλιστικός στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι το πλασάρισμα στην τετράδα. Είναι πολύ δύσκολο γενικότερα να τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις και να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ωστόσο, παιχνίδια σαν αυτό με την Άλμπα, που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός αυτήν την αγωνιστική, αν τα πάρει, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση, που είναι και το ζητούμενό του στην πρόκριση των play-off. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ σας αφήνω. Είναι 7 η ώρα. Έρχεται η Ολυμπία με το καλλιδοσκόπιό της.
Σας αφήνω σε καλά χέρια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.